Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Ομού Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, οι Αγροτικοί Συλλόγοι Ζήτσας και Επιτροπές Αγών από περιοχές της Ηπείρου πραγματοποιούν την ερχόμενη Κυριακή 19 Νοεμβρίου περιφερειακή σύσκεψη αγροτών στην περιοχή του οροπού Πρέβεζας, παρουσία και του μέλους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων του κ. Βαγγέλη Μπούτα. Καλεσμένος στο στούντιο του RTV για να μας πει περισσότερα είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας. Κύριε Μπέτσα, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Ευαγγελίου. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την περιφερειακή σύσκεψη, η οποία γίνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και τώρα είναι η σειρά της Ηπείρου. Ναι, καταρχάς να εκφράσουμε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων τα θερμά μας συλληπιτήρια στα θύματα της πρόσφατης καταιγίδας στην Οροποντίσπος, να το πούμε, που έγινε στην Αττική. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό αυτό το γεγονός που έγινε, τεράστιες οι καταστροφές και πραγματικά να σταθεί δίπλα στους πληγέντες, δίπλα σε αυτούς που πραγματικά χάσαν τα πάντα, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση. Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα το 2017. Έτσι. Με μια Νεροποντή να χάνονται τόσο εύκολα ανθρώπινες ζωές και τόσο εύκολα να καταστρέφονται ολόκληρες περιοχές. Πραγματικά να βάλουμε και τον αγροτικό χώρο μέσα. Πραγματικά στο έλεος της κακοκαιρίας. Το έλεος της κακοκαιρίας, ναι. Ναι. Τώρα όσον αφορά τη σύσκεψη αυτή που γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας, είναι μια απόφαση που είχε πάρθει εδώ και ένα μήνα περίπου σε συνεδρίαση που έγινε της Γραμματείας Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα, στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, και είχε καθοριστεί 19η του Νοέμβρη να γίνει αυτή η σύσκεψη εδώ στην περιοχή της Ηπείρου. Ως χώρος, έτσι για να είναι πιο κοντά, κάπως να είμαστε όλοι ίδιες αποστάσεις, επιλέχτηκε να είναι στην περιοχή του Οροπού, στο εξοχικό κέντρο Ελάτρια, από το Λούρο προς Πρέβεζας, πάνω στον εθνικό δρόμο. 7 η ώρα το απόγευμα είναι την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω. Θα εκπροσωπεί την γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ο συνάδελφος Βαγγέλης Μπούτας και διοργανώνεται, όπως είπατε, από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Πρέβεζας και Κέρκυρας, αλλά και από αγροτικούς συλλόγους, όπως ο Αγροτικός Σύλλογος Ζήτσας και Επιτροπές Αγών από τη Δεσποτεία και αλλού. Ποια είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν σε αυτή την σύσκεψη, κύριε Μπέτσα? Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κέρια ζητήματα που απασχολούν τη μικρομεσαία αγροτιά, όπως είναι το ασφαλιστικό, η άγρια φορολόγηση, ο αποδικατισμός που συνεχίζεται στον αγροτικό πληθυσμό, οι πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα και πολύ μεγάλες τιμές αυτά τα εφόδια που αγοράζουμε για να καλλιεργήσουμε, για να παράγουμε, και άλλα ζητήματα θα ακουστούν εκεί, και έχει φανεί και στο παρελθόν ότι όποτε πηγαίνουμε συλλογικά και συζητούμε έτσι πλατιά με διπλανούς νομούς και αυτά, βγαίνουν περισσότερα συμπεράσματα, γνωριζόμαστε, να το πω έτσι, συζητάμε για τα προβλήματά μας, αλλά συζητάμε και για κινητοποιήσεις, για αγώνες που θα βάλουν φρένο στην αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, όποια και να είναι αυτή, ούτως ώστε για πραγματικά να πάρει μια ανάσα η φτωχομεσαία αγροτιά, να έχουμε επάρκειας αγροτικά προϊόντα, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που έχουμε, να σταματήσουν οι αθρώες εισαγωγές, αυτά τα έχουμε ξαναπεί, να γίνει, πώς να το πω, μια φορολόγηση στους αγρότες με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα και να έχουν αφορολόγητο, ένα σοβαρό αφορολόγητο όπως έχουν και άλλες και άλλοι συνάνθρωποι μας, και όχι τώρα από το 8600 θα το κουτσορέψουν, θα το φέρουν κάτω από τα 6 χιλιάρικα. Πραγματικά καταλαβαίνετε ότι και αυτό το βλέπουμε και στους λογιστές που πηγαίνουμε, ότι περισσότερα πληρώνουμε χρόνο με το χρόνο. Κύριε Μπέτσα, το τελευταίο διάστημα τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επιφέρει όχι μόνο ανησυχία, αλλά έχουν προκαλέσει και ζημιές σε καλλιέργειες. Μιλάω βέβαια για την χαλαζόπτωση που ναι μεν μπορεί να ήταν μικρής διάρκειας και περιορισμένη αν θέλετε στη δική μας περιοχή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλη την Ήπειρο δεν υπήρξαν ζημιές σε καλλιέργειες. Έχετε εικόνα για τον κάμπο της Άρτας, αν υπάρχουν ζημιές και πού ακριβώς? Πραγματικά μετά την παρατεταμένη ανομβρία και τις ευχές όλων μας να βρέξει,
Μαζί με τη βροχή ήρθε και χαλάζει σε περιοχές και του νομού μας, όπως Διάσυλο, Ανοπέτρα, Βλαχέρνα, Καλαμιά και άλλες περιοχές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πραγματικά όμως έγιναν και κάποιες ζημιές. Στις ήδη ζημιωμένες παραγωγές από την ανομβρία, γιατί σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα υπάρχει μεγάλη ελαιοπαραγωγή, η οποία ήταν αποδεκατισμένη φέτος από την ανομβρία, κάτω από το 50% οι ποσότητες που συλλέγονται και που μας πληροφορούν οι συνάδελφοι αγρότες, και ήρθε και το χαλάζει τώρα να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Αλλού περισσότερα, ξαναλέω, αλλού λιγότερα. Τα χρήματα όμως που πληρώνουμε στον ΕΛΓΑ δεν είναι αλλού περισσότερα, είναι αλλού λιγότερα. Πάντα είναι πάρα πολύ περισσότερα που πληρώνουμε και ουσιαστικά σπανίως αποζημιωνόμαστε. Αυτό βέβαια το, για μια ακόμη φορά δυστυχώς, το εμπεδώσαμε και στην επίσκεψη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Άρτας, επισκεφθήκαμε το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων. Και εκεί που συζητήσαμε με τους υπαλλήλους και τον προϊστάμενο, βέβαια δεν έχουμε τίποτε με τους υπαλλήλους, δεν φτιάξαν αυτοί τους νόμους, αλλά μας λένε οι νόμοι είναι έτσι, είναι ξεκάθαροι. Αυτή είναι η νόμη. Για να γίνει αποζημίωση θα πρέπει να έχει πληγεί το 30% στην περιοχή της καλλιέργειας και άλλα τερτύπια και άλλα, έτσι να το πω, άλλες δικλείδες ασφαλείας που να μην αποζημιώνουν, όχι ποτέ, που σπάνια να αποζημιώνουν. Ο κόσμος είναι σε μεγάλη αγανάκτηση με αυτό το θέμα με τον ΕΛΓΑ. Γιατί οι επιδοτήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καυχαίται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αποστόλου, ότι τόσα εκατομμύρια ήρθαν, τόσα δισεκατομμύρια ήρθαν, πραγματικά πρώτα πηγαίνουν στον ΕΛΓΑ. Τραβιούνται τα χρήματα προς τα εκεί και δεν μπαίνουν στις τσέπες των αγροτών. Μα δεν έχουμε και ασφάλιση. Πραγματικά σήμερα ο Έλληνας αγρότης δεν έχει ασφαλισμένη την παραγωγή του. Γι' αυτό και εμείς τόσα χρόνια, κυρία Ευαγγελίου, φωνάζουμε το κράτος να χρηματοδοτεί τον ΕΛΓΑ, να αποζημιώνονται οι παραγωγοί στο 100% από φυσικές και καιρικές, από φυσικά φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα, αλλά και από όλες τις ασθένειες και τα λοιπά, πράγμα που δεν το έχουμε. Και γι' αυτό πολλοί κόσμος, πολλοί συνάδελφοι προσπαθούν πώς να μην, να το πω έτσι, πώς να μην ασφαλίζουν την παραγωγή τους, δεν μπορούν να την ασφαλίσουν. Μέσω των ΨΕΑ μπορεί να γίνει αποζημίωση κάποιων πληγέντων. Εκεί πάμε σε, σε άλλες πόρτες. Πιο προνοβόρα διαδικασία. Πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι είμαστε υπό επιτήρηση, όχι τα δημοσιονομικά, δεν τα ξέρω και καλά να τα πω. Έχουμε άλλα τερτύπια από εκεί. Χρονοβόρες διαδικασίες κτλ. Δεν είναι κατάσταση αυτή που γίνεται όσον αφορά με την αγροτική ασφάλιση. Είναι δραματικά τα γεγονότα και πώς να το πω, μας σωθούν στο να μην, και να μην να εγκαταλείψουμε πιο γρήγορα τα χωράφια μας, τα κτήματά μας. Δεν είναι αυτός ο δρόμος της ανάπτυξης. Πραγματικά, αυτά που λένε στα συνέδρια τα περιφερειακά, τα ανάπτυξης που τα βαφτίζουν, δεν είναι αυτός ο δρόμος της ανάπτυξης. Που να μην μπορείς σήμερα να έχεις πραγματικά την παραγωγή σου ή τα ζώα σου ασφαλισμένα, που να λες τώρα, ξέρω εγώ, μην κάνει καμιά θεομηνία και δεν μείνει τίποτε. Θα έπρεπε να υπήρχε ένα άλλο, πώς να το πω, σχέδιο που να μπορούσαμε πραγματικά να ήμασταν στην παραγωγή, να είχαμε ασφαλισμένη την παραγωγή και πραγματικά και ο ελληνικός λαός να είχε αυτά τα προϊόντα ποιότητας, τα ελληνικά, με επάρκεια. Και αν είχαμε και μεγάλη επάρκεια και κάλυψη των διατροφικών αναγκών, να κάνουμε και εξαγωγές όπως γινόταν και στο παρελθόν. Χωρίς κατώτερες εγγυημένες τιμές, με ανεξέλεκτη εισαγωγή σε ομοειδή προϊόντα και με ανασφάλιστη την παραγωγή μας, με άγρια φορολόγηση, με ΕΦΚΑ και με ΦΠΑ στο 24% για αγροτικά εφόδια, δεν λέγεται αυτό ανάπτυξη. Και επειδή πολλοί μας λένε, συγγνώμη, ότι και τι δεν θέλετε εσείς οι αγρότες να φορολογήσετε, και βέβαια θέλουμε να φορολογούμαστε. Αναλογικά. Αλλά να υπάρχει αφορολόγητο, να υπάρχει σχεδιασμός για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι. Πάμε φέτος να δούμε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τους ακτινιδοπαραγωγούς περιοχής. Τουλάχιστον αυτή είναι η γενική ομολογία των παραγωγών. Ήδη έχει τελειώσει, θεωρώ, η διάθεση και η εμπορία των ακτινιδίων, έτσι δεν είναι, κύριε Μπέτσα? Ναι, φέτος είπανε για καλύτερες τιμές που πέτυχαν οι αγρότες. Ποια εικόνα είναι αυτή την οποία έχετε διαμορφώσει εσείς ως Ομοσπονδία? Ήταν μια μικρή ανάσα για τους ακτινιδοπαραγωγούς. Οι τιμές ήταν
αρκετά καλύτερες από τις περσινές. Η απορρόφηση έγινε πολύ γρήγορα, υπήρχε μεγάλη ζήτηση πραγματικά. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι ένα 40% από αυτά τα χρήματα, ίσως και παραπάνω, μάλλον από την τιμή του προϊόντος, να το πω έτσι, θα πάει στο κράτος. Με έμεσους και άμεσους φόρους, με την ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, με ΕΦΚΑ, με χίλια δυο. Και να μην ξεχάσουμε ότι σε άλλες χώρες που έχουν ακτινίδια που φέτος δεν είχαν, που είχαν πάρα πολύ μικρή παραγωγή, αυτό δεν θα γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν μπορεί το εισόδημα του αγρότη να διαμορφώνεται από τις καιρικές συνθήκες που θα γίνει σε άλλη χώρα ή θα γίνει κάποια καταστροφή στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες. Σωστό. Δεν είναι αυτό και, πώς να το πω, δεν είναι και ανθρώπινο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να γίνεται η διασφάλιση του εισοδήματος του ακτινιδοπαραγωγού και όχι μόνο, έπειτα από, πραγματικά να υπάρχει πρόγραμμα στην παραγωγή, πρόγραμμα διάθεσης και όχι ουρανοκατέβατοι εμπόροι και μεσάζοντες που τη μια χρονιά να ρίχνουν τις τιμές, την άλλη να τις ανεβάζουν και πάει λέγοντας. Και μια που έχει ξεκινήσει και η εμπορία και η διάθεση των εσπεριδοειδών, τι προμηνύεται φέτος για τα πορτοκάλια, για τα μανταρίνια του κάμπου της Άρτας? Τι γίνεται, τι βλέπετε, τι εικόνα έχετε? Ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε θετικά η συγκομιδή των εσπεριδοειδών, που και αυτά μαζί με την ελιά, αλλά και τα ακτινίδια, φάνηκαν τα σημάδια της ανομβρίας της παρατεταμένης φέτος. Mm-hmm. Να μην το ξεχάσουμε αυτό και το είπαμε και στον ΕΛΓΑ, ότι και η ελιά είχε πολύ μεγάλα προβλήματα. Εκτός το 50% που ήταν μειωμένη παραγωγή, ήταν και ο καρπός πολύ μικρός, δηλαδή δεν συνέφερε τον παραγωγό να πάει για εμπορία της ελιάς. Για ελιά πήγαινε μόνο και... Ναι. Αλλά και στα ακτινίδια φάνηκε λίγο, και στα εσπεριδοειδή. Mm-hmm. Ξεκίνησε καλά η συγκομιδή των εσπεριδοειδών, με καλές τιμές. Τώρα βλέπουμε, ιδιαίτερα στα μανταρίνια, οι τιμές σιγά σιγά πέφτουν. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί η παραγωγή φέτος φαίνεται ότι δεν είναι και καμιά τρομακτικά μεγάλη ποσότητα στα μανταρίνια, αλλά και στα πορτοκάλια. Mm-hmm. Μικρές είναι οι παραγωγές. Πολλοί κόσμος, κυρία Βαγγελίου, τα παράτησε τα κτήματα. Δηλαδή, για να δει σήμερα, αυτό μας το λένε και οι εμπόροι που περνούν. Μας λένε ότι δύσκολα βρίσκει σήμερα έτσι, κτήματα περιποιημένα, προσεγμένα και αυτά. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει λίπασμα με 80 και 90 λεπτά το κιλό. Και να πουλάει πάρα πολύ χαμηλά. Δεν αντέχει. Αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργεί. Ας υπάρξει λοιπόν ένα σχεδιασμός να δοθούν κίνητρα για την ουσιαστική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα και για τους παραγωγούς που εμπλέκονται. Και να έχουν και αυτοί κάποιο όφελος από την παραγωγή τους. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτά θα συζητήσουμε και στην περιφερειακή συσκέψη την Κυριακή. Λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, 7 η ώρα στο κέντρο Ελάτρια, στην περιοχή του Οροπού Πρέβεζας. Στην περιοχή του Οροπού Πρέβεζας. Αυτά θα συζητήσουμε, θα ανταλλάξουμε γνώμες, απόψεις, γιατί φαντάζεστε θα είμαστε από 4-5 νομούς συνάδελφοι αγρότες, ούτως ώστε πώς κάποια ζητήματα στα οποία μπορεί να δοθεί λύση. Εντάξει, τα καιρικά φαινόμενα είναι καιρικά φαινόμενα. Άρα, ο ΕΦΚΑ, ναι. Η φορολόγηση, ο ΕΛΓΑ δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Σωστό. Δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Εκεί που δίνουν τα δισεκατομμύρια για τις ανακεφαλαιοποιήσεις της τράπεζας, ας δώσουν και λίγα χρήματα να στηρίξουν τον αγροτικό χώρο με έργα εγκαιοβελτιωτικά, με νέα αντλιοστάσια που θα αποστραγγίζουν τις περιοχές, για να μην πνίγεται ο κόσμος, για να μην παρασύρονται μαντριά μαζί με τα ζώα όπως έγινε με την πλημμύρα στον Άραχθο που έγινε πριν 3 χρόνια, 4, δεν θυμάμαι τώρα. Το 2015. Οι καταστροφές που έγιναν, ναι. Τέτοια ζητάμε. Δεν ζητάμε εμείς, κυρία Ευαγγελίου, να τραβήξουν το σιρτάρι και να μας δώσουν χρήματα. Μάλιστα. Κυρία Μπέτσα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.